το λογαριασμό σου και δεν μπορούσε. Ναι, τίποτα. Ωραία, για, την ακρίβεια, με πήρε επειδή εγώ δεν είχα μπει καθόλου από το πρωί. Μας πήρε η Κατερίνα Ιτσάβαλου. Λέει, Μαρία, σου έχουν χακάρει το λογαριασμό. Και μπήκα μέσα και είδα μηνύματα στα mail, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, όλα, όλα. Και τα δύο mail μου, όλα. Τι εννοείς, πρόλαβα... σου χάκαραν το mail. Μπήκανε μέσα, σπάσανε προφανώς τους κωδικούς, αλλάξανε mail, οπότε εγώ δεν μπορούσα να μπω μέσα. Το μόνο που πρόλαβα ήταν το Facebook και τα δύο mail που συνδέονται με όλα αυτά. Αλλά όταν πρόλαβα το Facebook, μετά δεν πρόλαβα όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα τι θα κάνεις? Το έλυσα το θέμα. Τον βρήκαμε. Μια μέρα με αυτό ασχολιόμασταν. Ο Γιάννης δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, γιατί εγώ είχα θέατρο και μέσα στην υπόγα δεν έπιανε και τίποτα. Ναι. Τον βρήκατε. Τον βρήκαμε. Δεν ήθελα απλά να σε γνωρίσει από κοντά, φαντάζομαι. Όχι, ζήταγε λεφτά. Και εντάξει, ο Γιάννης τον έπιασε στο φιλότιμο, στον Μπουρουμπούρου και μας τα έδωσε. Τι να πω. Ήμουνα και τυχερή δηλαδή. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι σου έχουν προκύψει πολλά, αλλά μέσα στα πολλά. Που εντάξει, έχουν τις ταραχές τους και πολλά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Σκίζεται στο θέατρο. Γίνεται χαμός στο θέατρο. Το ξέρω, το ξέρω. Τα έχω μάθει. Αυτό που ζω είναι εκπληκτικό. Και όχι επειδή η προσέλευση μόνο του κόσμου, η αγάπη του κόσμου, αυτό το χειροκρότημα που παίρνουμε όλοι.